Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είναι το ραδιοδράμα, ο Γιώργος ο Λούζερ και κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Μια εκπομπή του ραδιοδράμα που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 8 μέχρι τις 10. Οι κυνηγοί της χαμένης αθωότητας που θα είναι και σήμερα και αύριο μαζί σας, ενώ θα έχουν κάποιες διακοπές για 2 εβδομάδες περίπου. Τις επόμενες 2 εβδομάδες λοιπόν δεν θα είμαστε μαζί λόγω διακοπών, είμαστε σήμερα και αύριο και μετά ξανά θα βρεθούμε σε 3 εβδομάδες. Όλα αυτά βέβαια για τις επόμενες εβδομάδες, για σήμερα έχουμε πολύ καλό υλικό από το χώρο της ανεξάρτητης σκηνής, έχουμε πολλούς νέους δίσκους. Όπως πάντα έχουμε για σας κάποια κυκλοφόρητα κομμάτια. Και ένα μικρό διαγωνισμό, να δώσουμε και τα τηλέφωνα του ραδιοδράμα 46 400 και 38 139. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν θα ξεκινήσει με ένα κομμάτι έτσι πολύ ήρεμο και σιγανό και αμέσως μετά θα ανέβουμε σιγά σιγά και σταδιακά. I'll Be Your Mirror, ένα κομμάτι των Velvet Underground από ένα νέο group, θα τα πούμε αργότερα. I'll be your mirror, but what you are, in case you don't. I'll be the sun, the wind and the rain, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, bent inside you, twisted and darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, bent inside you, twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll Be Your Mirror λοιπόν από τους Rainy Day που δεν είναι και τόσο γκρουπ όπως είπα προηγουμένως. Είναι το γκρουπ που είχε φτιάξει ο David Roback μαζί με την Kendra Smith, τον Dream CDK, τον Dave Roback που έπαιζε βέβαια τότε πιο πριν στους Rain Parade. Στο συγκεκριμένο γκρουπ τους Rainy Day συμμετέχουν και πάρα πολλοί ακόμη μουσικοί της ανεξάρτητης σκηνής των ΗΠΑ. Έχουμε εδώ πέρα πολλά μέλη από Rain Parade, από Dream Syndicate, από 3 O'Clock, τι άλλο, από Bugless. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε μάλιστα, το I'll Be Your Mirror, τα πρώτα φωνητικά, αυτή που τραγουδούσε με λίγα λόγια, ήταν η Σουζάνα Χόφ, η τραγουδίστρια των Bugless. Δεν έχω σημειώσει τίποτα άλλο για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, το έπαιξα έτσι επειδή είναι ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Να συνεχίσουμε, με τρύπες και ένα κομμάτι από το τελευταίο του LP. Thank you.
πεις απ' τα δάκρυα που πνείς. Βρίσε προδόση η μυρωδιά της φωτιάς. Φανέρωσε όλη τη μάσκα που κρύβεις. Φανέρωσε όλη τη μάσκα που κρύβεις. Φανέρωσε όλη τη μάσκα που κρύβεις. Κάτω απ' τη μάσκα που φοράς. Κάτω απ' τη μάσκα που φοράς. Πριν τη λυκείς τις αλυσίδες της θλίψης. Πριν αρνηθείς τις μαχαιριές της χαράς. Φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις. Φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις. Φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις. Κάτω απ' τη μάσκα που φοράς. Κάτω απ' τη μάσκα που φοράς. Γιάννης Αγγελάκας, Γιώργος Καράς, Μπάρης Παπαδόπουλος, Ασκληπιός Ζαμπέτας και Γιώργος Στόγιος. Αυτή είναι η τρύπες, η τελευταία σύνθεση του γκρουπ. Και ένα κομμάτι τους από το τελευταίο δίσκο τους με τίτλο 9 πληρωμένα τραγούδια. Ήταν η μάσκα που κρύβεις. Να πούμε βέβαια, το έχω επαναλάβει πολλές φορές, αλλά αξίζει τον κόπο. Το LP είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι όσοι ακούτε ροκ, νέο ροκ ή οτιδήποτε τέτοιο, αξίζει να το αγοράσετε. Είναι ένας φοβερός δίσκος. Σίγουρα ένας από τις καλύτερες χρονιάς. Να περιμένει μια στιγμή τηλέφωνο, παρακαλώ. Αφήνουμε για την ώρα τις τρύπες. Ίσως να ακούσουμε στο μέλλον ένα ακόμη τραγούδι από αυτούς από αυτό το δίσκο. Για την ώρα πάντως περνάμε στο προσωπικό LP του κυρίου Σάιμον Bonney. Well, it's harder to say I need than it is. Say I concede, and I'm puzzled by your aims, and I don't need your shame. And the sun don't shine just 'cause you love. And the rain don't cease just 'cause your love is a breeze. Well, it's harder to have faith than it is. Just 'cause you're
to say I love than it is say I conceive. And I'm troubled by your aims, and I don't need your shame. And the sun don't shine just 'cause your love is mine. Αυτό ήταν λοιπόν ο κύριος Σάιμον Μπόνεϊ. Πρέπει να αλλάξω πλευρά, να βάλω τραγούδι που βρίσκεται στην επόμενη, στην άλλη πλευρά του δίσκου. Να πούμε πιο πριν πάντως κάποια λόγια. Να πούμε ότι το τραγούδι που ακούστηκε από τον κύριο Μπόνεϊ ήταν το The Sun Don't Shine. Ο Σάιμον Μπόνεϊ, που για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο τραγουδιστής των Crime and the City Solution μαζί με άλλους σημαντικούς μουσικούς της ανεξάρτητης σκηνής, όπως ο Ρόλαντ Χάουαρντ και ο αδελφός του Χάρι Χάουαρντ. Αυτό το LP που ακούμε είναι το πρώτο προσωπικό του Μπόνεϊ, λέγεται Forever, και εδώ μέσα παίζουν η μουσική της Michelle Soakt και του Dwight Yoakam, που είναι ειδικευμένη στην country, και γι' αυτό έτσι ο δίσκος έχει κάποιες επιρροές από country μουσική. Από το συγκεκριμένο LP έχει κυκλοφορήσει σαν single το There Can Only Be One, αυτό και το κομμάτι που θα ακούσουμε πριν να τελειώσουμε με τον καλλιτέχνη. Είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά τις 8 και συνεχίζουμε. Under a new kind of spell, at the sound of you change your mind, at the sound of you leave me behind. Now there's two and different doors. Now there's two. One to live with, one to steal. And you say, that there can only be one, that there can only be one, that there can only be one, that there can only be one. I can't find silence of you waiting to carry out the crime. But the sound of you making up your mind, but the sound of you leave me behind. Now there's two different tones. Now there's two. One to live with, one to steal. And you say that they can all.
μην ξεχνάτε και τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Το 38139 είναι ελεύθερο, ενώ σε λίγο θα είναι ελεύθερο και το άλλο τηλέφωνο του Ραδιοδράματος, 46400. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με την ανεξάρτητη σκηνή, με συναυλίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχετε παρά να καλέσετε ένα από τα δύο τηλέφωνα. Αυτός ήταν ο Simon Bonnet και το αρκετά συμπαθητικό πρώτο του LP. Για τη συνέχεια έχουμε το group με το οποίο είχα κλείσει την περασμένη Τρίτη την εκπομπή μου, Zuzu Petals. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα και αμέσως μετά, αλλά με κάποια στοιχεία και για αυτές. Standing by the Sea.
Ώρα για διαφημίσεις. Blues International Jean Shops. Black, white, blue black, blue jeans. Blues International Jean Shops. Levi's, Fiorucci, Edwin, Liberto, Sedicet, Lee. Γεωργίου Παπανδρέου 30, δράμα. Blues International, the shop with all the jeans you want. Νέες και νέοι, κορίτσια και αγόρια, όλοι εσείς που συμμετέχετε στη ζωή, όλοι εσείς που αισθάνεστε νέοι, ντυθείτε στο Τοκμακίδι. Εκπληκτικές ιδέες για ντύσιμο, μόδες unisex, Τοκμακίδι. Και αποτιμές, κανένας δεν πουλά φθηνότερα με αυτή την ποιότητα. Και τώρα, τώρα στις εκπτώσεις, πάσαμε! Κομματιάσαμε! Διαλύσαμε τις τιμές! Ντύσιμο unisex Τοκμακίδι! Πλατεία Ελευθερίας 30! Στην καρδιά της Δράμας! Τώρα υπερεκτώσεις! Αυτές ήταν για την ώρα οι διαφημίσεις. Να συνεχίσουμε να πούμε δύο λόγια για το πολύ ενδιαφέρον γκρουπ που ακούγαμε προηγουμένως, για τις Zuzu's Petals. Ένα γυναικείο τρίο από τη Μινεάπολη είναι οι Zuzu's Petals, που τις προωθεί μάλιστα ο γνωστός παραγωγός Όλου Τζορντάνο. Ο γνωστός από τη σκηνή του Seattle και την παραγωγή που έκανε τελευταία στο τελευταίο δίσκο των Sugar. Ίσως αργότερα να ακούσουμε και κάτι από το νέο δίσκο των Sugar. Να σημειώσουμε πάντως για τις Zuzu's Petals ότι το debut του LP του στο When No One's Looking θα ακουστεί σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Αυτό εδώ, όπως έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι το CD single του συγκεκριμένου δίσκου. Να πούμε ότι ο δίσκος βγήκε στην εταιρεία των Soul Asylum, την Twin Tone, όπου έβγαλαν και το single Psycho Tavern και πρόσφατα το XD Play Cinderella's Daydream. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για το group αυτό, για τις Zuzu's Petals, οπότε περνάμε αμέσως στο επόμενο κομμάτι, αφού σημειώσω τον τίτλο του προηγούμενου. Standing by the Sea ήταν το προηγούμενο και God Cries το κομμάτι που ακούμε αμέσως. Sheets at night, my cupboards are bare.
Το Corner σας ενημερώνει. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8:30. Επειδή ένα καλό σάντουιτς δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Σάντουιτς τυρόψωμο με καπνιστή γαλοπούλα. Με σαλάμι Ουγγαρίας. Σάντουιτς με τυρόψωμο Corner. Με τέσσερις διεθνείς γεύσεις. Σάντουιτς τυρόψωμο Corner. Ήρθε η ώρα να καταλάβετε τι θα πει σάντουιτς. Corner και πάλι Corner. Όπως είπαμε, όπως υπήρξε το διαφημιστικό, η ώρα είναι ήδη 8:30. Θα έχουμε ένα ακόμη κομμάτι από τις Zuzu Petals. Πιο πριν όμως, να περάσουμε σε μια συναυλία που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο περίπου, πέρσι το καλοκαίρι, στην πόλη μας. Ένα γκρουπ που είχε σχηματιστεί πριν από 2-3 χρόνια και πάλι στη Δράμα από φοιτητές της πόλης. Ένα γκρουπ που ακούστηκε αρκετά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει γραφτεί για αυτούς, έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα σε διάφορα φανζίν της Ελλάδας. Και ένα γκρουπ που τελικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι πολύ καλό. Τους ακούμε σε ένα κομμάτι από τις συγκεκριμένη συναυλία στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας. Είναι η Νούντου Σαχώρα και το New Technology Smile. Από το Σύνδεσμο Σαχώρα, που για όσους ενδιαφέρονται να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες έχουν γράψει ένα demo στο αγροτικό στούντιο του Νίκου Παπάζουλου. Ένα demo που μπορεί να το αποκτήσει όποιος θέλει, αρκεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να του δώσω πληροφορίες. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένει λίγο παραπάνω, αφού το συγκεκριμένο demo, 3 τραγούδια τουλάχιστον από αυτό ή 2, θα μπουν σε ένα δίσκο που θα βγει από μια γιαννιώτικη εταιρεία, μια ανεξάρτητη εταιρεία φυσικά, όπου η οποία το LP θα περιλαμβάνει 5 συγκροτήματα, αν δεν κάνω λάθος, ή αν δεν αλλάξουν τα σχέδια των παιδιών. Ένα LP βέβαια που θα βγει σε 2-3 μήνες περίπου και το περιμένουμε εν αγωνίως. Αυτή ήταν λοιπόν η Νούντου Σαχώρα και τα τελευταία τους νέα. Τους αφήνουμε και ξαναγυρνάμε και πάλι στο CD single των Zuzu Petals. Yeah.
Αυτές ήταν λοιπόν οι Zoo Petals και το CD single τους. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που επικοινωνεί με την εκπομπή μέχρι τώρα. Όλους τους υπόλοιπους βέβαια που για τον Α ή Β λόγο δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ή θα επικοινωνήσουν αργότερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα παιδιά της ανεξάρτητης σκηνής που στηρίζουν την εκπομπή. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στη Βίκη και τη Δέσποινα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα group από το San Francisco, τους Consolidated. Μια μπάντα που έχει βγάλει τρεις δίσκους, το The Myth of Rock είναι το πρώτο, το Friendly Fascism το δεύτερο και το Play More Music το τρίτο. Το τελευταίο μάλιστα αυτό το Play More Music το είχαμε παρουσιάσει σε παλιότερη εκπομπή και είχαμε παίξει μάλιστα και τρία τραγούδια από αυτό εδώ το LP. Σήμερα έχουμε ένα κομμάτι που είχε παιχτεί τότε, μόνο που σήμερα το έχουμε σε διαφορετική μίξη. Μια μίξη που δεν βρίσκεται στο LP, παρά μόνο σε ένα CD για το οποίο έχουμε μιλήσει παλιότερα, από τη σειρά Volume. Αυτή είναι η Consolidated και το Guerrillas in the Mist. Definition and scope of the term police state. Pinochet cool American style. Ricochet hit another innocent child. Crowd of marchers stacked up against a weak police line calling for backup. Turn our anger into love, or do we defend ourselves when push comes to shove? One last word to the cops. The end of the club, that's where the buck stops. You can turn in your badge, uniform and gun and get with the people looking ready to get done. Diplomatic channels have been exhausted. People sick and tired of paying the cost. We all say we want the violence to cease, but no justice, motherfucker, and no peace. And never fronting when the rhyme keep coming out. Lotto, but I'm in it to win it and never lose. Never singing, but swinging and bringing nothing but bad news. And I'm madder than a motherfucker. Στα δύο τηλέφωνα του Radio Drama είναι πάντοτε ελεύθερη βέβαια αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 46-400 και 38-139 οι δύο γραμμές του Radio Drama. So I'm ripping on a clip and bitch to move. Another nigga on the trigger with nothing to lose. You better duck when the gas buck, bitch, cause the funk is on. A young Mark, give me some of that. There. Pass the map. Pass the map. Ain't nothing changed, still anti-pig, still anti-drug dealing, anti-house nigga for being broke a slave. And if the skin is brown, they only want you to stay down. I see the community need work. Black power mean more than a t-shirt. All I'm trying to do is be sure that the young black youth stay true to the format. And see the plan to kill the men and understand it ain't shit for life to end. Look at the old town murder rate. We need more than a panel to set it straight. The next time somebody asks why motherfuckers sit still while the black keep dying, I'ma do a lie who and make you see you can't bullshit around with the people's faith. And that's why we hate ourselves. Sleeping with the enemy, you're bound to catch hell. They ain't never been down with our side. So fuck Smith, Foley, and St. Nod. You better hear the word when I warn you. Now it seems like the whole world's Arizona. One for Rodney and Latasha and Tawana. Boy, you better check your list for gorillas in the myth. White supremacy ain't never been a friend of me. You better check it when I wreck it, cause it's getting deep. And get ready for the funk when a pot boil. With a dry rag, kerosene, and motor oil. Now the Aryan is scary and I'm running up.
fat Tom better duck when he drives luck. Cause I'ma see that he suck on a Tech 9. With 15 to his dome, I'll be fine. Or maybe I'll just torn Fevia and castrate ya. Cause I hate a devil too. Rape your women up and then I'll rape your mind. Think about it, it's an eye for an eye. And now it's fitting that I'm spitting on America. A black man with a plan and I'm scaring ya. It ain't a threat, but a promise out to eat. In LA, Forsyth and Howard Beach. Duck down when the clip from the deck pop. You can't fuck with the sound when the needle drop. Don't speak when a panther wrecks the house. You can't win when the truth is broken out. A real case of a brother you love to hate. Can't be rushed up or hushed up, that's great. You better know me on the mic, McGee dip. And grab another clip for gorillas in the mist. What you did doesn't make sense. It does not have to. It just has to get noticed. They have to understand. Oppressing people cause. Παρακαλώ να περιμένει μια στιγμή το τηλέφωνο. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν η Consolidated και το Gorillaz in the Mist. Να συνεχίσουμε με το ίδιο CD, Volume 5 ο τίτλος αυτό όπως είπαμε. Και μια μπάντα αρκετά δυνατή που είχαμε μιλήσει για αυτήν στην προηγούμενη μόλις εκπομπή, The Jesus Lizard, και το τραγούδι τους Whirl.
να σημειώσουμε. Είχαμε μια μικρή ανακατοστορία λίγο εδώ πέρα. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι αυτή ήταν η Jess Jones, Jess Lizard μάλλον και το Will. Περνάμε αμέσως μια μπάντα από το LA L7 και το ακυκλοφόρητο τραγούδι του σε διαφορετική μίξη για την ακρίβεια, Death Wish. Να σημειώσουμε ότι κάποιες μικρές καθυστερήσεις που γίνονται στην παρουσίαση των κομματιών ή στις αλλαγές οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στα δικά σας τηλεφωνήματα, αφού είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή στο στούντιο και δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα πολύ καλά στην εντέλεια. Να ζητήσω μια μικρή συγγνώμη για όλα αυτά βέβαια και να συνεχίσουμε να ξαναδώσω για άλλη μια φορά τα τηλέφωνα του Radio Drama, αν και νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστά, 46400 και 38139, τα δύο νούμερα με τα οποία μπορείτε να έρθετε και εσείς σε επαφή μαζί μας. Να πω και τους δίσκους των L7, αφού είχα μια σχετική ερώτηση για το group. Να πούμε λοιπόν ότι οι L7, όπως είπα και προηγουμένως, είναι από το LA, Los Angeles. Έχουν βγάλει μέχρι σήμερα 3 δίσκους. Το πρώτο τους, το 88, το ομώνυμο L7, το Smell the Magic του 90 και το τελευταίο του 92, το Bricks Are Heavy. Αλλάζουμε ύφος και περνάμε σε ένα αγγλικό pop group, The Field Mice. Why is it, baby?
This Love Is Not Wrong από τους The Filth Mites, μια μπάντα της Sarah Records, της περίφημης βρετανικής εταιρείας, μια μπάντα που έχει την καταγωγή της στο Bristol. Να πούμε δύο λογάκια για τους Filth Mites, όπως ας πούμε ότι ξεκινήσαν με το 7-inch Emma House το 88 και από τότε έδωσαν άλλα 6-7-inch, ένα 10-inch The Play το Snowball το 89, ένα mini LP του το 90 το Skywriting και το τελευταίο LP τους πριν να διαλύσουν ήταν το Four Keeps. Το Coastal, από το οποίο ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι, είναι μια συλλογή με τραγούδια τους από το 1988 μέχρι το 1990. Μια συλλογή που περιλαμβάνει τραγούδια από τα single που αναφέραμε προηγουμένως και το 10-inch mini LP τους. Ήδη οι Filth Mites ανήκουν στο παρελθόν, όπως είπα προηγουμένως, και μάλιστα τα μέλη τους έχουν σχηματίσει νέες μπάντες, τους Yesterday Sky και τους Northern Pictures Library. Συνεχίζουμε, αφού ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, περνάμε αμέσως στο δεύτερο από τους Filth Mites, September's Not So Far Away. Seeing you again was heaven. Now you're gone again and it's
2-8-4-6-4-0-0 και 3-8-1-3-9, τα δύο τηλέφωνα του σταθμού μας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την αναγγελία από κάποιες αλλαγές που γίνανε στο φεστιβάλ του Phoenix. Θα αναφέρουμε βέβαια τα νέα ονόματα που θα παίξουν στο φεστιβάλ, όπως και τα νέα ονόματα που ανακοινωθήκαν ήδη για το φεστιβάλ του Reading. Πριν από αυτά πάντως έχουμε κάποια διαφημιστικά και ένα μικρό διαγωνισμό. Για διαφημίσεις. Πρέπει να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάρουμε αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο? Με τι λεφτά? Ξέρεις τι έξοδα έχουμε? Ξέρω. Αλλά τώρα μας παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία. Υπάρχει κάποια εταιρεία που προσφέρει πολύ καλή χρηματοδότηση. Καλά. Αυτό το δίνουν όλοι. Δίνει και 6 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη του αυτοκίνητου. Και τα έξοδα συντήρησης που θα έχουμε? Δίνει και 3 χρόνια δωρεάν σέρβις για εργασία και ανταλλακτικά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς. Η Toyota μπορεί. Λοιπόν, τι λες? Τι να σου πω. Μία είναι η απάντηση. Toyota. Τώρα με κάθε Toyota 3 χρόνια δωρεάν σέρβις, 6 χρόνια εγγύηση και χρηματοδότηση. Ο αριθμός των αυτοκινήτων είναι περιορισμένος. Επισκεφτείτε σήμερα τον τοπικό σας έμπορο Toyota. Επίσημος έμπορος Toyota, Απόστολος Μεσίνης. Φιλίππο 83, Δράμα. Τηλέφωνο 22-102. Τα σχολεία έκλεισαν. Η ζέστη αφόρητη. Ώρα για ένα time out. Συναγωνιστείτε με τους φίλους σας στο μπιλιάρδο, στο τάβλι, το σκάκι και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, απολαμβάνοντας τον καφέ ή το αναψυκτικό σας στο μοναδικό περιβάλλον του Time Out. Η καλοκαιρινή σας ψυχαγωγία για αυτό το καλοκαίρι είναι Time Out, στη Σμύρνης 13. Γράφουμε τώρα. Κοκτέιλ, πολλά κοκτέιλ, μόνο για μια νύχτα 14 Ιουλίου και Τετάρτη νομίζω. Κοκτέιλ σε γαβάθα για όλους εσάς. Μόνο στο Barfly πίσω από τον έμος τους ασβέστες. Βραδιά κοκτέιλ, Τετάρτη 14 Ιουλίου. Θα γίνει το έλα να πιεις. Πάρτε κύριε κοκτέιλ. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 9, περνάμε στο διαγωνισμό που ανάφερα προηγουμένως. Μια απλή ερώτηση λοιπόν για όλους εσάς, για όσους ξέρουν κάποια πράγματα τουλάχιστον από την ανεξάρτητη σκηνή. Μια εύκολη ερώτηση, αφού αυτό που θέλω από εσάς, το μόνο που ζητώ, είναι να μου πείτε τον τίτλο του πρώτου LP των Cure.
Όποιος μου πει λοιπόν το, να πω ότι αν οι απαντήσεις είναι πολλές θα γίνει φυσικά μια κλήρωση. Διαφορετικά να σημειώσω ότι όποιος μου πει τον τίτλο του LP θα κερδίσει 10 φωτογραφίες από το φεστιβάλ του Phoenix. Όλα αυτά βέβαια μετά το φεστιβάλ του Phoenix, δεν μπορούμε από τώρα να τις δώσουμε, εννοείται αυτό. Και αν βρεθεί και κάποιος ο οποίος θα μας πει και τον τίτλο, τον άλλο τίτλο του πρώτου δίσκου, τον Cure, αφού ο πρώτος δίσκος των Cure έχει βγει με δύο ονομασίες. Back round, I'll be somewhere alone, somewhere far away. But what about you? All things have to end. They have to, and they do, and they do. We've started to believe to one another we belong. We know that this is so. Να επαναλάβω την ερώτηση του διαγωνισμού. Θέλουμε απλά από εσάς να μας πείτε τον τίτλο του πρώτου δίσκου των Cure. Αν γνωρίζετε τον απλό τίτλο του LP, αυτό που είναι πιο γνωστό στον πολύ κόσμο, θα κερδίσετε 10 φωτογραφίες από το φεστιβάλ του Phoenix. Διαφορετικά, αν ξέρετε και το πιο άγνωστο LP των Cure, θα κερδίσετε και μια κασέτα. 4640038139, τα δύο τηλέφωνα του ραδιοδράμα. Είναι ο Γιώργος ο Λούζερ και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Because of how
Αυτή ήταν η Phil Mays. Δεν έχουμε σωστή απάντηση για την ώρα, ενώ έχουν περάσει ήδη τα 5 λεπτά από τα 10 που σας έχω δώσει η προθεσμία. Κανένας δεν μου έχει πει για την ώρα ποιο είναι το σωστό LP που ζητάω. Όλοι μου λέτε διάφορους δίσκους των Cure εκτός από τον πρώτο. Κρίμα, και νόμιζα ότι είναι αρκετά απλό, αφού οι Cure έχουν αρκετούς οπαδούς στην Ελλάδα και στην πόλη μας. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9, αφήνουμε τους Phil Mays και περνάμε στην μπάντα, η οποία θα παίξει support στην Zuropa Tour των U2 στην Ευρώπη. Stereo MCs και ένα κομμάτι που βρίσκεται κανονικά στο τελευταίο LP του group, το Connected, μόνο που εμείς θα τα ακούσουμε σε διαφορετική εκτέλεση. Μια εκτέλεση που υπάρχει μόνο στην κασέτα του Select. Stereo MCs και Everything. Ήδη οι Stereo MCs έχουν βγάλει και το καινούριο του single, το Creation, που υπάρχει στο τελευταίο του δίσκο, το Connected. I'm making something new. All I wanna do is get it through to you. I wanna break through.
Ο διαγωνισμός έχει λήξει ήδη αφού έχουν περάσει τα 10 λεπτά που σας έδωσα διορία. Τελικά είχαμε μια σωστή απάντηση, όλοι οι υπόλοιποι μου δώσατε λάθος απαντήσεις. Ο ακροατής μου λοιπόν, ο Δημήτρης ο Τριγόπουλος, μου έδωσε σωστά και τους δύο τίτλους του πρώτου LP των Cure, Three Imaginary Boys και Boys Don't Cry. Όπως είναι λογικό, ο Δημήτρης κερδίζει και τις 10 φωτογραφίες από το φεστιβάλ του Phoenix, όταν τις φέρω φυσικά, και κάποια κασέτα έκπληξη, μάλλον και πάλι από το φεστιβάλ. Τους επόμενους μήνες λοιπόν οι στρέμψεις θα περιοδεύσουν σε όλη την Ευρώπη παρέα με τους U2, θα έχουμε κάποια νέα και από αυτή την περίοδο φυσικά. Ήταν μια προσφορά της εκπομπής μας στο κοινό του Radio Drama, ένα κυκλοφόρητο κομμάτι των στρέμψεις με τίτλο Everything, για την ακρίβεια ένα κομμάτι που βρίσκεται στο τελευταίο LP σε αρκετά διαφορετική μίξη όμως. Να συνεχίσουμε, περνάμε στο επόμενο group και αυτοί μας έρχονται και πάλι από την Αμερική, Nine Inch Nails και το Wiz. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα του Radio Drama 46400 και 38139. We'll be right back.
Ακούστηκε πάλι τα αποτελέσματα του τηλεφώνου. Να συνεχίσουμε να πούμε ότι ήταν οι Nine Inch Nails και το Wish, ένα κυκλοφόρητο κομμάτι και από αυτό το group. Για τη συνέχεια περνάμε σε ένα αρκετά καλό LP μιας αμερικάνικης μπάντας. Είναι η Superchunk. Σε λίγο με το Superchunk, για την ώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη κομμάτι. Είναι και λίγο μακριά το πλατό, όπως σας έλεγα, είμαι μόνος εδώ πέρα. Αυτό, βάλαμε και το κομμάτι. Λοιπόν, να αναφέρω τον τίτλο που του τραγουδίου που ακούστηκε προηγουμένως. Αυτή ήταν η Superchunk, λοιπόν, μέσα από το τελευταίο της LP No Porky for Kitty και το κομμάτι Tower. Περνάμε στο δεύτερο κομμάτι του, στο Skip Steps, και αμέσως μετά κάποιες πληροφορίες και για αυτούς. 464-00-38139, τα δύο τηλέφωνα του Ραδιοδράμα. Είναι ο Γιώργος ο Λούζερ, το Ραδιοδράμα και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Yeah.
φοιτητές. Επιλέξτε το καλύτερο για σας φροντιστήριο συγκρίνοντας τη δουλειά τους. Πρότυπα φροντιστήρια Στόκα. Από το 1957 ο βασικός συντελεστής των μεγαλύτερων επιτυχιών της Δράμας. 8 βραβεία της Μαθηματικής Εταιρείας και ένα πρώτο πανελλήνιο βραβείο με τον αείμνηστο Βασίλη Ξανθόπουλο. Διδάσκει ο πιο πεπειραμένος μαθηματικός της Δράμας και επίλεκτοι καθηγητές φυσικής, χημίας, φιλολογίας. Από 21 Ιουνίου αρχίζουν εντατικά θερινά τμήματα πρώτης και τέταρτης δέσμης με 15ήμερη διακοπή τον Ιούλιο. Ολοκλήρωση της ύλης τον Ιανουάριο και επαναλήψεις μέχρι τις γενικές εξετάσεις. Με το πρόγραμμα αυτό οι περισσότεροι μαθητές μας πετυχαίνουν στην πρώτη τους προτίμηση. Πρότυπα φροντιστήρια Στόκα. Περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ναυαρίνου 7 στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 33 279 και 30 992. Να επαναλάβω σωστά τους τίτλους των τραγουδιών των Super Chunk που ακούσαμε προηγουμένως αυτή τη φορά. Tower και Skip Steps 1 and 3, τα δύο κομμάτια που ακουστήκαν από το group. Να πω και δύο κουβέντες για αυτούς. Η Super Chunk, που είναι ένα τετραμελές group από την Αμερική, με μια γυναίκα και αυτή φυσικά στη σύνθεσή τους, έχουν βγάλει τρεις δίσκους με τελευταίο το On the Mouth. Έγιναν πιο γνωστοί όταν το 92 έκαναν support στην περιοδία των Matt Haney στην Ευρώπη. Τα υπόλοιπα LP τους είναι το Super Chunk, το No Pocket for Kitty, και που είναι μια συλλογή με διάφορα κομμάτια τους από εποχές που δεν είχαν βγάλει τότε LP. Να σημειώσουμε επίσης ότι η εταιρεία τους είναι η Matador σε συνεργασία με την City Slug. Περνάμε στο τελευταίο κομμάτι από τους Super Chunk, αφού πιο πριν ακούσουμε κάτι που σας ενδιαφέρει. Το Corner σας ενημερώνει. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9:30. Αρχικά διαλέγουμε το σιτάρι, γιατί με αυτό θα φτιάξουμε το αλεύρι. Θα φτιάξουμε εδώ στο Corner το αλεύρι που χρειάζεται, το κατάλληλο ζυμάρι για την πίτσα Corner. Στη συνέχεια διαλέγουμε τα αλαντικά και τα τυριά. Πολλά από αυτά παρασκευάζονται ειδικά για την πίτσα Corner. Ακόμη και οι ντομάτες, τα μανιτάρια και τα λαχανικά διαλέγονται ένα-ένα για να συμμετέχουν και αυτά στην πίτσα Corner. Όλα μαζί θα τα φουρνίσουμε στο παραδοσιακό φούρνο με ξύλα που είναι μόνο Corner. Είδατε πόσο απλό είναι να φτιάξει κανείς την καλύτερη πίτσα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.
Επειδή το διευκρίνησα πιο πριν και για να μην αφήνουμε έτσι κάποια κενά, να πω στον ακροατή που κέρδισε προηγουμένως την κασέτα και τις φωτογραφίες ότι όλα αυτά θα τα πάρει μετά την επιστροφή μου από το φεστιβάλ του Phoenix. Οπότε κάπου εκεί στα τέλη Ιουλίου μπορεί να επικοινωνήσει αν θέλει με την εκπομπή Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 για να συνεννοηθούμε πώς θα γίνεται, τα δώσω. Για την ώρα, και μιας και αναφερθήκαμε στο φεστιβάλ του Phoenix, να αναφέρω και την τελική λίστα κατά πάσα πιθανότητα, αφού όλα μπορεί να αλλάξει κάτι, δεν ξέρω, αν και το φεστιβάλ γίνεται σε τρεις μέρες στη Μεγάλη Βρετανία, 16, 17 και 18 Ιουλίου. Το Phoenix λοιπόν, που περιλαμβάνει μέχρι τώρα γύρω στα 100 ονόματα, γύρω στα 80 rock συγκροτήματα και καμιά κουσαριά μαύρα με jazz και rap και διάφορα άλλα τέτοια ονόματα. Το Phoenix που τελικά θα έχει 4 σκηνές και όχι 3 όπως ήταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Να αναφέρουμε τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπα, θα είναι και τα τελικά. Ξεκινάμε λοιπόν Παρασκευή 16 Ιουλίου στη Phoenix Stage, στη μεγάλη σκηνή του φεστιβάλ. Θα παίξουν οι Sonic Youth, ο Julian Cope, οι Disposable Heroes of Hip Horizon. Η νέα αλλαγή είναι ο George Clinton που θα παίξει μαζί με τους P-Funk All Stars. Επίσης στη μεγάλη σκηνή θα παίξουν οι Hole, Fatima Mansions, The God Machine και Jacob's Mouse. Στη μικρή σκηνή, εδώ είναι οι αλλαγές του φεστιβάλ, έχουμε τους Buzzcocks, τους Family Cat, τους Pulp, τους Eat, Pustics και Energy Orchid. Στην τρίτη σκηνή του φεστιβάλ, που περιλαμβάνει και πάλι νέα συγκροτήματα, θα έχουμε τους Utah Sense, τους Eugenius, τους Red Crows, τους Moonflowers, τους Sloan, Bad of Susans, Seth Johnny, CD Bushed και Fleet Blanket. Τα ονόματα τα υπόλοιπα από τις δύο μέρες του φεστιβάλ σε κάποια λεπτά. Για την ώρα περνάμε στους Sundial και το δίσκο τους Reflector. Mind Train. Συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τα υπόλοιπα συγκροτήματα του Φεστιβάλ Phoenix. Ενώ τα υπόλοιπα ονόματα της ίδιας σκηνής θα είναι House of Pain, Young Goats, Bjorn Again, Fundamental, Consolidated, That Petrol Emotion, New Fast Automatic Daffodils, Silverfish και The Cheerleader. Στη μικρότερη σκηνή του φεστιβάλ την ίδια μέρα θα παίξει ο Billy Bragg μαζί με τους The Man They Couldn't Hang, Martin Stephenson, Red Devils, Trank Can Sinatra, Fat Lady Sings, Pelé, The Tanzans, Velocity Girl και Nervous. Τέλος, στη μικρή σκηνή της, του Σαββάτου θα είναι η Back to the Planet, η Dr. Fives and the House of Wax Equations, The Cardiacs, The Faith Healers, Saints X Might 400, Skyscraper και Cold Passion.
Και για να τελειώνουμε με το Φεστιβάλ του Φίνιξ, να αναφέρουμε και την τρίτη μέρα, την Κυριακή 18 Ιουλίου, όπου θα παίξουν σαν πρώτο όνομα οι Black Rouse, και οι υπόλοιποι της μεγάλης σκηνής θα είναι η Pop Will Eat Itself, η Living Color, η Manic Street Preachers, η Youth of UD, η Helmet, Mercury Rev, Bad Religion, Hyperhead, CNN. Όλα αυτά βέβαια με μουσική υπόκριση το κομμάτι των Ride. Περνάμε στη μικρότερη σκηνή του Σαββά, της Κυριακής μάλλον, που έχει σαν πρώτο όνομα τους Wedding Present. Τα υπόλοιπα γκρουπ της σκηνής είναι η Thousand Yard Stare, η Los Lobos, ο Ian McNabb, A House, Rainer Kinky Machine, Molly Hathead και The New Cranes. Τέλος, στην τρίτη σκηνή της Κυριακής έχουμε Sipon Drugs, ένα γκρουπ που το ακούσαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα σε ένα κομμάτι. Έχουμε τους Rocking Birds, τους Doggy, τους Stereo Lab, Matthew Sweet, Bijou, Corner Shop, Strange Love, Radial Spring και TVI. Τα μόνο που δεν έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι τα συγκροτήματα της μαύρης σκηνής του φεστιβάλ, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο της εκπομπής και μάλλον δεν θα αναφερθούμε ούτε και εμείς αυτά. Αυτά για την ώρα με το φεστιβάλ του Phoenix, περισσότερα μετά την ανταπόκριση που θα έχουμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Να περιμένει μια στιγμή το τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα ξαναγυρίσουμε στο φεστιβάλ του Phoenix λοιπόν σε ένα μήνα περίπου. Ζωντανές ηχογραφίες λοιπόν και πολλά ακόμη από το φεστιβάλ του Phoenix, ένα μήνα περίπου από το ραδιοδράμα για τους 99,1. Πάντως σήμερα να αναφέρουμε και τις αλλαγές που έχουν γίνει στο άλλο μεγάλο φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή τη βδομάδα γίνανε πραγματικά πολύ μεγάλες αλλαγές. Στο Reading 93 λοιπόν, που θα γίνει στα τέλη Αυγούστου, θα παίξουν και εδώ πολλά μεγάλα ονόματα. Έχουμε και λέμε λοιπόν Porno for Pyros, Rage Against the Machine, Nets Atomic Dustbin, The Shooks of the Banshees, Therapy, New Order, Dinosaur Jr., Lemonheads. Αυτά είναι τα μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ. Και άλλα μικρότερα όπως οι Bachel Surfers, οι Babies in Toilet, οι Stone Temple Pilots, οι Bad Brains, Gallon Drag, Monster Magnet. Υπάρχουν βέβαια και θα υπάρξουν στο μέλλον πολλά ακόμη συγκροτήματα που θα παίξουν στο Reading. Όλα αυτά όμως θα ανακοινωθούν στις επόμενες εβδομάδες, αφού έχουμε καιρό ακόμη για το φεστιβάλ το συγκεκριμένο του Reading. Ήταν η Sundial και το τελευταίο της LP. Δεν θυμάμαι αν τους είπα προηγουμένως Ride. Αν τους είπα Ride πάντως προηγουμένως, αυτό είναι επειδή μου θυμίζουν πάρα πολύ το μόνιμο γκρουπ από τη Μεγάλη Βρετανία.
Αφήνουμε το Sundial και περνάμε στο επόμενο group. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι πιο πριν σε όλο τον υπέροχο κόσμο που επικοινωνεί με αυτή την εκπομπή, 46-300 και 38-139, αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε. Μας έχουν απομείνει 18-19 λεπτά ακόμη για το τέλος της εκπομπής. Για τη συνέχεια περνάμε σε μια μπάντα που θυμίζει έτσι πάρα πολύ το παλιό group του Nick Cave, τους Birthday Party, Laughing Hyenas και το τραγούδι τους Candy. Τα γονάκια των Birthday Party λοιπόν στη σημερινή μουσική σκηνή. Αυτή ήταν η Laughing Hyenas και το τραγούδι του Candy. Θα συνεχίσουμε για την υπόλοιπη ώρα και να έχουμε 15 λεπτά ακόμη μέχρι το τέλος της εκπομπής με το καινούργιο LP του Bob Mould, T.I.O.S., το νέο LP των Sugar. We'll be right back.
Come Around από το καινούριο δίσκο των Sugar, Beastar. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε και πολλά λόγια για το Sugar, είναι το group που έφτιαξε ο Bob Mould, πρώην Husker Du. Στο συγκεκριμένο LP, Sugar αποτελούνται από τον Bob Mould, τον Dave Barb και τον Malcolm Travis. Παραγωγός είναι ο Lou Giordano, που τον αναφέρουμε προηγουμένως σαν παραγωγός τους στις Zuzu Petals. Να σημειώσουμε ότι είναι το δεύτερο LP των Sugar, αυτό εδώ, τον Beastar, μετά το Copper Blue το 92. Ο δίσκος περιλαμβάνει 6 τραγούδια, ακούσαμε ήδη ένα, το Come Around, και περνάμε αμέσως στο δεύτερο, Titled. Ένα καινούριο δίσκο στον Sugar, θα επανέλθουμε σε αυτόν αργότερα. Για την ώρα περνάμε σε ένα παλιότερο σύγκλι των Mercury Rev που μόλις πρόσφατα έπεσε στα χέρια μας. Mercury Rev και 14 You Want Me To Stay. Yeah.
Thursday, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay here, I've got to be me. When you see me again, I hope that you have been kind of tasting and really to get it straight. How could I ever be late when you're my woman picking up my θα περιμένω ώσπου να θυμηθώ.
είπα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με κάτι έτσι αρκετά γνωστό. Ένα κομμάτι που ήθελα να το ακούσω και εγώ πάρα πολύ, αφού μου αρέσει αρκετά. Είναι η εκτέλεση της Αμνησίας λοιπόν, από τις τρύπες και τον τελευταίο τους φοβερό δίσκο. Κάπου εδώ για άλλη μια φορά έχουμε φτάσει στο τέλος. Είμαστε στο 1 λεπτό πριν από τις 10. Συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Κώστας Ιωαννίδης για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς πάσα θα ξαναπούμε αύριο το βράδυ με πολλές νέες κυκλοφορίες όπως πάντα από το χώρο της ανεξάρτητης σκηνής. Μην ξεχνάτε ότι αύριο θα είμαστε μαζί για τελευταία φορά, αφού μετά θα ξαναπούμε σε 2 ή 3 εβδομάδες. Μην ξεχνάτε επίσης ότι όταν γυρίσουμε θα έχουμε αφιέρωμα στο φεστιβάλ του Phoenix με ζωντανά αποσπάσματα από ό,τι έχει γίνει εκεί πέρα. Τα λέμε ξανά αύριο το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.